Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τα αίτια θανάτου τρίχρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή να διερευνηθούν οι συνθήκες νοσηλείας του παιδιού. Δώσαμε εντολή άμεσα να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορη διερεύνηση, διότι ακριβώς όταν χάνεται ένα παιδάκι, ένας άνθρωπος οποιοδήποτε, θα πρέπει γρήγορα να γίνεται εξέταση, ώστε αν υπάρχει το οποιοδήποτε λάθος, γρήγορα να αποδοθεί ευθύνη. Αν δεν υπάρχει λάθος, σε κάθε περίπτωση να μάθει άμεσα η οικογένεια τι έχει γίνει. Πέθανε χωρίς λόγο και η αιτία του παιδί. Ένα υγιέστατο παιδί. Απαρηγόρητοι οι γονείς της μικρής Κατερίνας δεν μπορούν να πιστέψουν ότι στις 19 Απριλίου πήγαν την κόρη τους με πρίξιμο στον αστράγαλο και πόνο στο χέρι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και μετά από 11 μέρες νοσηλείας κατέληξε λίγο μετά τη διακομιδή της στο Ιπποκράτειο και η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. Τι ήταν αυτό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για το τι πραγματικά έγινε, τίποτα. Γι' αυτό κινηθήκαμε νομικά ώστε να μάθουμε την αλήθεια. Δυστυχώς η νεκροτομή δεν μας έδωσε σαφή αιτία θανάτου. Υπήρχαν ειδήματα, κεφαλικό πνευμονικό είδημα, που αναμενόμενα λόγω της ανεπάρκειας των οργάνων που μπήκε το παιδί. Αλλά και εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε τα αποτελέσματα των εργαστηρίων. Συγκλονισμένοι είναι οι γείτονες της οικογένειας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης από την είδηση του τραγικού θανάτου του τρίχρονου κοριτσιού. Από ένα πρίξιμο στο αστράγγαλο το παιδί πήγε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, ήταν υγιέστατο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα με τους γιατρούς να εξετάζουν ακόμη και σπάνιες περιπτώσεις. Αυτές ερευνούνται αυτή τη στιγμή. Αν ήταν κάποια μορφή αρτηρίτιδος, αν ήταν το νόσος Καβασάκη, αυτά που λέτε όλα αυτά, ή αντίστοιχες θεραπείες. Mm-hmm. Όμως τίποτα αυτή τη στιγμή δεν προδικάζει το αποτέλεσμα. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Πώς χάθηκε αυτό το παιδάκι το οποίο νοσηλευόταν σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό βέβαια και καταφύγαμε στην κατάθεση μηνύσεως για να ψαχτούν τα πάντα. Περισσότερο φως στις συνθήκες θανάτου της μικρής αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και κυταρολογικών εξετάσεων.